χαρά! Προχθές, μιλάμε για τη Μέση Ανατολή βέβαια ακόμα, γιατί μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Εχθές λοιπόν, προχθές πρέπει μερικές μέρες, η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας συναντήθηκε με τον Μπίμπι Νετανιάου. Και το πρόβλημα ήταν, το θέμα μάλλον που συζητάγανε, ήταν το πρόβλημα της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Νετανιάου της δείχνει ένα βίντεο που κυκλοφορεί, όπου δείχνει τους ανθρώπους μια παραλία στη Γάζα και τους ανθρώπους εκεί πέρα να μπαίνουν, να κολυμπάνε, να πηγαίνουν με τα λογατάκια τους, με τις καρότσες τους, με τα κάρα τους προς εκεί πέρα, και να δείχνει μια πολύ ιδυλιακή εικόνα, και η συμπροσπάθειά του να αποδείξει στην κυρία Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας ότι δεν υπάρχει μεγάλη κρίση η ανθρωπιστική όπως λένε τα δυτικά μέσα, η δε κυρία αυτή στην προσπάθειά της να πείσει ότι είναι έτσι γελάει ειρωνικά και λέει αλήθεια και του δείχνει το δικό της το τηλέφωνο, το κινητό, τις φωτογραφίες, τις ταινίες αν θέλετε, τις σκηνές που έχουμε δει από παιδιά και από ανθρώπους οι οποίοι πεινάνε και ξέρω εγώ τι, και ψάχνουν για φαγητό και ορμάνε πάνω στις ανθρωπιστικές βοήθειες. Και κάποια στιγμή ο κύριος Νετανιάου τα παίρνει στην κράνα και της λέει συγγνώμη, τι εννοείτε, ότι βγάζουμε ψεύτικες φωτογραφίες και φιλμ όπως έκανε η ναζιστική Γερμανία? Τώρα, καταλαβαίνετε, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή. Και αυτός φορετικά, γιατί το έλεγε αυτό, ότι υπήρχε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης που είχαν τους Εβραίους μέσα, ένα αριθμό Εβραίων, και κάθε φορά που πήγαινε ο Ερυθρός Σταυρός, επί ναζιστικού καθεστώτος, το πηγαίνανε εκεί πέρα, και ήταν όλοι αυτό και είχε σχολεία και τα παιδάκια ήταν ροβαλά και παίζανε και ξέρω εγώ τι, και όλα ήταν ιδανικά. Αυτό εννοούσε λοιπόν ο Νετανιάου. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να σας πω λίγο για το τι γίνεται με την ανθρωπιστική βοήθεια. Αν έκανε σωστά ή όχι ο Νετανιάου, αυτό είναι του καθενός το θέμα, δεν με ενδιαφέρει και πολύ προσωπικά. Αλλά θα ήθελα πολύ να μείνω σε αυτό το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας, γιατί σαν να παραέχει γίνει το κακό και κανείς δεν τολμάει να πει την αλήθεια ή δεν θέλει να πει την αλήθεια. Και όλοι μιλάνε για ανθρωπιστική βοήθεια και ότι ψάχνουν να βρουν φαγητά και ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, εγώ πήρα, προσέξτε, από την UNRWA, κάθε άλλο όπως έχει αποδειχτεί ή όπως αποδείχτηκε, είναι φιλοϊσραηλινή οργάνωση. Είναι μια Χαμάς οργάνωση, υποοργάνωση αν θέλετε της Χαμάς, που υποτίθεται έχει από πάνω το λούστρο του ΟΗΕ. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία σας δίνω είναι από εκεί πέρα. Πήρα στοιχεία από 1η Απριλίου μέχρι 8 Απριλίου. Φέτος. Μέχρι 18 Απριλίου, δηλαδή πριν από δύο μέρες, τρεις αυτή τη στιγμή που γυρίζουμε, είναι περίπου 20 του μηνός. Όχι περίπου, είναι 20 του μηνός. Λοιπόν, σε αυτές τις 18 μέρες περάσανε μέσα 3.144 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια. Είτε αυτοί ήταν φαγητό, ήταν ιατρικός εξοπλισμός, ήταν ό,τι θέλετε. Ό,τι χρειάζεται ένας άνθρωπος για αυτό. Και όλα αυτά μπήκανε από το Ισραήλ, από το Κέρεμ ή από την Έρετς, τα δύο περάσματα που υπάρχουν. Έχετε δε υπόψη σας, για όποιον τον αρέσουν τα στατιστικά, αυτό σημαίνει 175 φορτηγά την ημέρα. Αυτά μπαίνουν, επαναλαμβάνω, από το Ισραήλ, δηλαδή το Ισραήλ τα βάζει μέσα, όποιος θέλει τα βάζει μέσα. Το Ισραήλ έχει φτιάξει, έχει ανοίξει μάλλον, 20 σε όλη τη Γάζα,
20 αρτοπία, τα οποία παρέχουν 3 εκατομμύρια ψωμιά και πίτες βασικά, γιατί ξέρετε η πίτα είναι πιο πολιστό στη Μέση Ανατολή, η πίτα είναι που μετράει και λιγότερο το ψωμί όπως το ξέρουμε στη Δύση. Παρένθεση, και εγώ γουστάρω την πίτα πιο πολύ, κλείνει η παρένθεση. 3 εκατομμύρια τέτοια πίτες και ψωμί την ημέρα. Έτσι, την ημέρα. Και αυτά βέβαια τα αρτοπία τα άνοιξε το Ισραήλ. Έχει δε κάθε μέρα πέφτουν από αέρος, εκείνο το 18, το 18 ημέρο, 144 πώς το λένε, παλέτες από, τον, από αέρος, παλέτες με ανθρωπιστικό υλικό. Όταν λέω παλέτες, μην νομίζετε ότι είναι ξύλινες, είναι συσκευασμένες ειδικά, αλλά είναι όσο παίρνει μια παλέτα. Και το λένε και αυτό παλέτες. 140 την ημέρα. Τώρα, αν σκεφτείτε ότι όλο αυτό προέρχεται από το Ισραήλ, το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να κατηγορηθεί αυτό το κράτος είναι ότι δεν παρέχει βοήθεια ανθρωπιστική. Δεν θα σας πω τι μπαίνει από την Αίγυπτο στο ίδιο 18 ημέρο, διότι θα γελάσετε και θα έχετε και δίκιο. Είναι αστεία πράγματα δηλαδή. Και αυτοί είναι Άραβες αδέλφια, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτή είναι το ίδιο φύλλο, εμείς είμαστε οι κακοί Εβραίοι. Και επίσης θα έλεγα ότι, συγγνώμη, ξέρετε εσείς καμία χώρα που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση με μία άλλη και μάλιστα η άλλη την έχει αρχίσει και πρέπει αυτοί που πολεμπάνε, αυτοί που οι Ισραηλοί που είναι υποτίθεται αμήνονται για να ξεφορτωθούν τη Χαμάς, να πρέπει να τους δίνει φαγητό, αυτό, εκείνο. Εγώ δεν θυμάμαι καμία στην ιστορία του κόσμου να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, τέτοιο θέμα. Δηλαδή ούτε στο δεύτερο παγκόσμιο, ούτε στον πρώτο, ούτε η Γερμανία η χιτλερική, ούτε η Ρωσία που πολεμούσε με οτιδήποτε να δίνει και στον εχθρό της ανθρωπιστική βοήθεια. Τουναντίον, αυτές οι χώρες παίρνανε από τις, τις χώρες που είχαν κατακτηθεί, πέραν ό,τι μπορούσαν. Το Ισραήλ λοιπόν το κάνει αυτό. Το ερώτημα είναι γιατί φωνάζουν λοιπόν ότι δεν υπάρχει φαγητό. Α, διότι η διανομή δεν είναι στα χέρια των Ισραηλινών. Η διανομή υποτίθεται πρέπει να είναι στα χέρια των, του Ερυθρού Σταυρού του, και ούτε καν του διεθνούς, αλλά της τοπικής, της Ερυθράς Ημισελήνου. Ή της Χαμάς, η Χαμάς υποτίθεται πρέπει να είναι και αυτή υπεύθυνη για να μοιράζει στον κόσμο της το φαγητό. Και αυτά δεν ξέρουμε αν φτάνουν ή όχι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν περνάει μέσα από το Ισραήλ, περνάει και παραπερνάει. Το θέμα είναι ότι η διανομή δεν γίνεται σωστά. Και μάλιστα πάρα πολλοί Ισραηλοί και προσπάθησαν μάλιστα ορισμένοι να φρακάρουν την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας που πέραγε από το Ισραήλ στη Γάζα, λένε συγγνώμη, οι δικοί μας, οι όμοιροι, πεινάνε, είναι τραυματισμένοι, δεν ξέρουμε αν έχουν ούτε καν ασπιρίνη και περνάτε φαγητό σε αυτούς και ανθρωπιστική βοήθεια, δεν είναι μόνο φαγητό, και ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς. By the way, και με αυτό κλείνω, το ανθρωπιστική βοήθεια συμπεριλαμβανομένο και ό,τι ιατρικό υπάρχει στη Σίφα. Όταν έγινε η δεύτερη επίθεση και ψάξαν και βρήκαν όλους εκείνους τους τρομοκράτες εκεί μέσα, φτιάξαν ειδικές μονάδες οι Ισραηλινοί μέσα ή δίπλα για χειρουργία, για, για τοκετούς, για παιδάκια που χρειάζονται, νεογνά που χρειάζονται θεραπεία. Αυτά για να μην ακούω πια τις ίδιες και τις ίδιες βλακίες ότι το Ισραήλ δεν επιτρέπει. Επιτρέπει και παραεπιτρέπει. Αντί να λέτε βλακίες εναντίον του Ισραήλ, κοιτάξτε να τους βάλετε μυαλό να πάνε να το διανέμουν όπως πρέπει. Αυτά. Γεια χαρά.